Θα μιλήσουμε για τη σύνθεση συναρτήσεων. Η σύνθεση συναρτήσεων είναι μια πράξη μεταξύ δύο συναρτήσεων, αλλά μια πιο δύσκολη πράξη. Ας κάνουμε μια άσκηση και θα εξηγήσουμε τι είναι. Δίνονται οι συναρτήσεις F του χ ίσον χ δια χ και n και G του χ ίσον ρίζα του 2χ και 8. Να βρεθούν οι συναρτήσεις F κυκλάκι G, α ερώτημα, αυτό το διαβάζουμε η σύνθεση της G με την F. Διαβάζουμε δηλαδή αντίθετα από ό,τι γράφουμε. Γράφουμε F ένα μικρό κυκλάκι G, αλλά διαβάζουμε η σύνθεση της G με την F. Και δεύτερο ερώτημα, η σύνθεση της F με την G. Και γράφουμε G σύνθεση F. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε με τη σύνθεση, λύνοντας την άσκηση. Η σύνθεση των δύο συναρτήσεων πρακτικά ορίζεται ως εξής. Αυτό δεν το γράφουμε στην αρχή, απλώς για να συζητήσουμε τι είναι. Γράφουμε λοιπόν F κυκλάκι G του χ ίσον είναι το F του G του χ. Δηλαδή πρώτα αντικαθιστούμε τον τύπο της G, δηλαδή λέμε F του ρίζα του 2χ και 8. Έχει κάνει μέχρι τώρα το εξής ταξίδι το χ. Είχαμε ένα χ και τώρα έχουμε το ρίζα του 2χ με 8. Και μετά εφαρμόζουμε τον τύπο της F, αφού το F του χ κάνει χ δια χ και 1, αντικαθιστούμε όπου χ το ρίζα του 2χ και 8. Και έχουμε ρίζα του 2χ και 8 δια ρίζα του 2χ και 8 και 1. Αυτός είναι ο τύπος της σύνθεσης. Θα τον γράψουμε πάλι στο τέλος και θα τον εξηγήσουμε και πάλι. Είναι μια καινούρια συνάρτηση αυτή, πιο πολύπλοκη από αυτές τις δύο. Δρά και η μία και η άλλη συνάρτηση. Πρώτα δρά η συνάρτηση G που είναι πιο κοντά στο χ, παίρνει το χ και το αντιστοιχεί στο ρίζα του 2χ και 8. Και μετά δρά η συνάρτηση F και παίρνει το ρίζα του 2χ και 8 και το αντιστοιχεί σε αυτό το κλάσμα, που είναι αυτό το κλάσμα, αλλά έχουμε αντικαταστήσει αντί για χ το ρίζα του 2χ και 8. Είναι σαν να έχουμε χτυπήσει τις δύο συναρτήσεις στο μίξερ και μας βγήκε αυτό. Ποια βήματα ακολουθούμε για να βρούμε τη σύνθεση? Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε τα πεδία ορισμού των F και G. Βρίσκουμε λοιπόν τα πεδία ορισμού των F και G. Για να ορίζεται η F πρέπει και αρκεί τι. Τι πρέπει να ισχύει για να ορίζεται η F? Πρέπει το χ και 1 να είναι διάφορο του μηδενός, δηλαδή ο παρονομαστής να είναι διάφορος του μηδενός, δηλαδή το χ να είναι διάφορο από το μείον 1. Άρα το πεδίο ορισμού της F, το οποίο το συμβολίζουμε με α κεφαλαίο και F μικρό και δείκτη, θα είναι το R εκτός από το μείον 1. Για να ορίζεται η G πρέπει και αρκεί τι? Πρέπει και αρκεί η υπόριζος ποσότητα, δηλαδή το 2χ και 8 να είναι τι? Να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το 0. Πώς το λύνουμε αυτό? Πάμε το 8 στο δεύτερο μέλος και γίνεται 2χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 8 και διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 2 και έχουμε χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 8 δια 2 του μείον 4. Άρα το πεδίο ορισμού της G είναι το διάστημα κλειστό μείον 4, συνάπειρο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της μεθολογίας, να βρούμε τα πεδία ορισμού της F και της G ξεχωριστά για την κάθε μία. Το δεύτερο βήμα της μεθοδολογίας είναι να βρούμε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης. Βρίσκουμε λοιπόν το πεδίο ορισμού της σύνθεσης της G με την F. Γράφουμε F κυκλάκι G και διαβάζουμε η σύνθεση της G με την F, γιατί είπαμε ότι η G δρά πρώτη. Επειδή το χ είναι μετά τη συνάρτηση, η G είναι πιο κοντά στο χ, το αρπάζει πρώτη, το στέλνει κάπου και μετά η F δρά και το στέλνει κάπου αλλού. Τι πρέπει να ισχύει τώρα για να ορίζεται η σύνθεση? Παρατηρούμε αυτό το σημείο εδώ και βλέπουμε το εξής, ότι το χ είναι μέσα στη G, δηλαδή αυτός ο τύπος. Άρα το χ πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της G, γιατί είναι μέσα στη G. Άρα γράφουμε χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της G, επειδή επαναλαμβάνω το χ είναι μέσα στη συνάρτηση G. Και παίζει ρόλο και η F, διότι μέσα στη συνάρτηση F πρέπει να δράσει F στο G του χ. Αυτό δηλαδή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F, γιατί είναι μέσα στην F. Το πεδίο ορισμού της F είναι αυτό, δηλαδή η F ορίζεται για τα χ που είναι διάφορα του μείον 1. Όταν βάζουμε κάτι λοιπόν μέσα εδώ στην F, θα πρέπει αυτό να είναι διάφορο του μείον 1. Θα πρέπει λοιπόν η G του χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F.
Αυτές οι δύο συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται για να ορίζεται η σύνθεση των δύο συναρτήσεων. Αν ήταν η σύνθεση της F με την J, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα το κάνουμε μετά το παράδειγμα. Επαναλαμβάνω ότι αυτές οι δύο συνθήκες που είναι πάρα πολύ σημαντικές, τις βλέπουμε από αυτό το σημείο. Δηλαδή, το χ είναι μέσα στη τζε, άρα το χ πρέπει να ανοίξει το πεδίο μου τη τζε. Το τζε του χ είναι μέσα στη συνάρτηση F, άρα το τζε του χ πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Από εδώ και πέρα είναι θέμα πράξεων και οι πράξεις συνήθως είναι δύσκολες και κάνει κανείς, λύνοντας ασκήσεις τη σύνθεση, πολύ καλή επανάληψη στην ύλη των προηγουμένων τάξεων. Να κάνουμε τώρα μία μετάφραση. Όταν λέμε ότι το χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της τζε, το οποίο πεδίο ορισμού της τζε είναι αυτό, τι πρέπει να είναι το χ για να ανήκει στο πεδίο ορισμού της τζε? Το γράφουμε σε μορφή ισότητας, ανισότητας, διάφορου. Θα πρέπει το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του μείον 4. Γιατί τότε ανήκει στο μείον 4 συνάπειρο. Και μετά πρέπει το τζε του χ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Το τζε του χ το αντικαθιστούμε. Το τζε του χ είναι ρίζα του 2χ και 8. Θα πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Δηλαδή στο R εκτός από το μείον 1. Δηλαδή θα πρέπει να μην είναι μείον 1. Είπαμε ότι για να ορίζεται η F πρέπει το χ να είναι διάφορο του μείον 1. Εδώ θα πρέπει το τζε του χ, αυτό δηλαδή, να είναι τι? Θα πρέπει να είναι διάφορο του μείον 1. Μέχρι εδώ κάναμε μετάφραση αυτών των περιορισμών. Έχουμε λοιπόν να λύσουμε μία ανισότητα και ένα διάφορο. Η ανισότητα είναι λυμένη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν χ μεγαλύτερο ίσο του μείον 4. Το διάφορο πώς θα λύσουμε? Πρέπει το ρίζα του 2χ και 8 να είναι διάφορο του μείον 1. Πώς θα το λύσουμε? Για ποιες τιμές του χ η ρίζα είναι διαφορετική από το μείον 1? Η ρίζα είναι ένας θετικός αριθμός, πάντα, ή 0. Αφού είναι ένας αριθμός είτε 0 είτε θετικός, υπάρχει περίπτωση να είναι ποτέ ίσος με το μείον 1? Όχι. Άρα αυτό εδώ ισχύει. Πάντα ισχύει. Όποτε ορίζεται αυτή η ρίζα είναι πάντα διάφορο του μείον 1. Άρα μένει μόνο αυτός ο περιορισμός. Οπότε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης, το οποίο το γράφουμε α κεφαλαίο με δείκτη F κυκλάκι J, είναι το ίδιο με το πεδίο ορισμού της J, δηλαδή είναι το κλειστό μείον 4 κόμμα συνάπειρο. Εδώ τελείωσε το δεύτερο βήμα. Αφού βρήκαμε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης που ζητάμε, δεν μένει παρά να βρούμε τον τύπο της σύνθεσης. Τρίτο βήμα λοιπόν, βρίσκουμε τον τύπο της σύνθεσης. Γράφουμε F σύνθεση J του χ ίσον F του τζε του χ. Και τι κάνουμε σταδιακά για να βρούμε τον τύπο? Αντικαθιστούμε πρώτα τον τύπο της συνάρτησης που είναι μέσα στην παρένθεση. Εδώ δηλαδή τον τύπο της τζε. Γράφουμε λοιπόν F σύνθεση τζε του χ ίσον F του τζε του χ και αντικαθιστούμε τον τύπο της τζε. Είπαμε ότι η τζε του χ είναι η ρίζα του 2χ και 8. Έχουμε λοιπόν F του ρίζα του 2χ και 8. Στη συνέχεια γράφουμε τον τύπο της F, αλλά δεν βάζουμε χ, βάζουμε όπου χ την τζε του χ. Στη συνέχεια λοιπόν γράφουμε τον τύπο της άλλης συνάρτησης, θέτοντας όπου χ το τζε του χ, σε αυτή την περίπτωση. Είπαμε ότι η F του χ είναι η χ δια χ και 1, ας τη βλέπουμε. Θα γράψουμε τον τύπο της F, αλλά δεν θα βάλουμε χ. Ο τύπος της F είναι χ δια χ και 1. Γράφουμε λοιπόν ίσον χ δια χ και 1. Δεν θα βάλουμε όμως χ. Έχω βάλει παρένθεση αντί για χ. Τι θα βάλουμε αντί για χ στον τύπο της F? Αυτός είναι ο τύπος F. Χ δια χ και 1. Τι θα βάλουμε αντί για χ? Θα βάλουμε την τζε του χ, δεν χρειάζονται αυτές τις παρενθέσεις, δηλαδή το ρίζα του 2χ και 8 και θα έχουμε ρίζα του 2χ και 8 δια ρίζα του 2χ και 8 και 1. Σβήνω αυτό, το είδαμε. Και έτσι τελειώσαμε, βρήκαμε τη σύνθεση. Η σύνθεση λοιπόν των δύο συναρτήσεων είναι μια καινούρια συνάρτηση
η οποία έχει αυτό το πεδίο ορισμού και αυτόν τον τύπο. Αυτός είναι ο τρόπος που βρίσκουμε τη σύνθεση των δύο συναρτήσεων. Για να γίνει πιο κατανοητό, θα λύσουμε και το δεύτερο ερώτημα, που μας ζητάει να βρούμε τη σύνθεση της F με τη J, η οποία είναι μια άλλη συνάρτηση. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βγαίνουν ίσες αυτές οι δύο συναρτήσεις. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν τα ίδια βήματα για να βρούμε τη σύνθεση της F με τη J. Γράφω λοιπόν β ερώτημα. Αναζητούμε τη σύνθεση της F με τη J. Το πρώτο βήμα δεν το ξανακάνουμε. Είμαστε στην ίδια άσκηση, δύο ερωτήματα έχει. Δηλαδή τα πεδία ορισμού των F και J τα έχουμε έτοιμα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναβρούμε. Θα βρούμε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης, όχι όμως της σύνθεσης της J με την F, αλλά της F με την J. Βρίσκουμε λοιπόν το πεδίο ορισμού της σύνθεσης. Είπαμε λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα ότι πρέπει το χ να ανοίξει την αJ επειδή το χ είναι μέσα στη J και πρέπει το J το χ να ανοίξει την αF επειδή η J του χ είναι μέσα στην F. Σε αυτή τη σύνθεση, αν τη γράψουμε, τη γράφω λίγο πιο κάτω, θα είναι το J του F του χ. Πού πρέπει να ανήκει το χ για να ορίζεται η σύνθεση? Το χ πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F. Και μετά, επειδή όλο το F του χ είναι μέσα στη J, το F του χ πού θα πρέπει να ανήκει? Σε ποιο πεδίο ορισμού? Στο πεδίο ορισμού της J. Είναι δηλαδή αντίθετα από αυτές τις συνθήκες. Εδώ το χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της J και το J του χ στο πεδίο ορισμού της F. Εδώ το χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της F και το F του χ στο πεδίο ορισμού της J. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από αυτό το σημείο. Γιατί σε αυτή τη σύνθεση το χ είναι μέσα στην F και το F του χ είναι μέσα στη J. Άρα το χ πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της F και το F του χ μέσα στο πεδίο ορισμού της J. Αφού γράψουμε αυτό, μετά απλώς κάνουμε μετάφραση και πράξεις. Να κάνουμε μετάφραση αυτών των περιορισμών. Τι σημαίνει το χ ανήκει στο αF, για να βλέπουμε το πεδίο ορισμού της F. Αυτό είναι το πεδίο ορισμού της F, το R εκτός από το μείον 1. Τι σημαίνει ότι το χ ανήκει στο αF, πώς θα το μεταφράσουμε, τι πρέπει να είναι το χ? Πρέπει το χ να είναι διάφορο του μείον 1. Στη συνέχεια θα πρέπει το F του χ να ανήκει στην αJ. Αντικαθιστούμε τον τύπο της F. Είπαμε ότι ο τύπος της F είναι χ δια χ και 1 και θα πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της J, το οποίο είναι το κλειστό μείον 4 συνάπειρο. Άρα τι θα πρέπει να είναι αυτό το κλάσμα για να ανήκει στο πεδίο ορισμού της J? Πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μείον 4. Το πρώτο είναι λυμένο, δεν έχουμε πρόβλημα, χ διάφορο του μείον 1. Πώς θα λύσουμε αυτή την ανίσωση, χ δια χ και 1 μεγαλύτερο ίσο του μείον 4? Είναι μια πολύ καλή επανάληψη στην ύλη της Δευτέρας Λυκείου. Πώς θα τη λύσουμε? Εδώ κάνουν πολλοί μαθητές λάθος, άλλοι το κάνουν αυτό γινόμενο. Άλλοι πολλαπλασιάζουν χιαστή. Είναι και τα δύο λάθος. Για να το κάνουμε αυτό γινόμενο πρέπει να ήταν μεγαλύτερο του μηδενός. Για να πολλαπλασιάσουμε χιαστή θα πρέπει το χ και 1 να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, ενώ δεν το ξέρουμε αυτό. Ο μοναδικός τρόπος για να λύσουμε την ανισότητα είναι να πάμε το μείον 4 και θα έχουμε χ δια χ και 1 συν 4 μεγαλύτερο του μηδενός. Υπάρχει και ένας άλλος εξεζητημένος τρόπος να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με το χ και 1 στο τετράγωνο. Αλλά ας τον αφήσουμε αυτόν, δεν χρειάζεται. Τα πάμε λοιπόν όλα στο πρώτο μέλος και κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα, δηλαδή αν βάλουμε εδώ καπελάκι και εδώ, εδώ θα έχουμε το χ και 1 και εδώ θα έχουμε το 1, γιατί είναι 4 πρώτα. Άρα θα έχουμε χ συν 4 επί χ και 1, ταυτόχρονα τα κάνουμε και ένα κλάσμα δια χ και 1, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Και συνεχίζουμε με τις πράξεις στον αριθμητή, και πρέπει να λύσουμε αυτή την ανίσωση, δηλαδή πότε αυτό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είναι όπως εδώ που ήταν μεγαλύτερο ίσο του μείον 4 και πήγαμε το μείον 4 στο πρώτο μέλος. Πώς θα το λύσουμε? Κάνουμε πίνακα προσήμων για να λύσουμε αυτήν την ανίσωση. Τι θα βάλουμε εδώ? Θα βάλουμε το χ και τι άλλο?
θα βάλουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή, δηλαδή το 5χ και 4 και το χ και 1, και αφού βρούμε τα πρόσημά τους, θα βρούμε και το πρόσημο του κλάσματος, το πρόσημο του 5χ και 4 δια χ και 1. Ποιες τιμές θα δώσουμε στο χ? Μπορούμε να λύσουμε την ανίσωση 5χ και 4 μεγαλύτερο του μηδενός, δηλαδή 5χ μεγαλύτερο του μείον 4, δηλαδή χ μεγαλύτερο του μείον 4 πέμπτα, και αν είχαμε ίσον, θα βάζαμε εδώ ίσον και εδώ ίσον, δηλαδή θα βάλουμε την τιμή που μηδενίζει το 5χ και 4, και επίσης την τιμή που μηδενίζει το χ και 1. Το χ και 1 επίσης είναι θετικό αν το χ είναι μεγαλύτερο του μείον 1, και αν είχαμε ίσον, θα βάζαμε ίσον, δηλαδή το χ και 1 είναι ίσο με το 0, αν το χ είναι ίσο με το μείον 1. Θα βάλουμε λοιπόν αυτές τις δύο τιμές, το μείον 4 πέμπτα και το μείον 1, γιατί αυτές είναι οι τιμές που αλλάζουν πρόσημο αυτές οι παραστάσεις. Ποια τιμή είναι πιο μικρή, το μείον 1 ή το μείον 4 πέμπτα? Το 4 πέμπτα είναι πιο μικρό από το 1, άρα το μείον 4 πέμπτα είναι πιο μεγάλο από το μείον 1. Βάζουμε λοιπόν αριστερά το μείον 1 και δεξιά το μείον 4 πέμπτα. Σημειώνουμε ότι το χ και 1 μηδενίζεται για χ ίσον μείον 1 και το 5χ και 4 μηδενίζεται για χ ίσον μείον 4 πέμπτα. Εδώ θα συμπληρώσουμε το πρόσημο του 5χ και 4. Τι πρόσημα θα βάλουμε σε αυτά τα τρία διαστήματα? Παρατηρούμε εδώ που λύσαμε την ανίσωση. Πότε το 5χ και 4 είναι θετικό, για ποια χ? Για τα χ που είναι μεγαλύτερα από το μείον 4 πέμπτα. Εδώ είναι τα χ μεγαλύτερα από το μείον 4 πέμπτα. Τι θα βάλουμε λοιπόν σε αυτό το διάστημα? Τι πρόσημο έχει το 5χ και 4? Θετικό. Βάζουμε λοιπόν εδώ συν και προφανώς εδώ θα βάλουμε πλην, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα χ θα είναι αρνητικό. Βλέπουμε τώρα πότε το χ και 1 είναι θετικό, όταν το χ είναι μεγαλύτερο του μείον 1. Εδώ είναι το χ μεγαλύτερο του μείον 1, σε αυτά τα δύο διαστήματα, άρα τι πρόσημο θα βάλουμε σε αυτά τα δύο διαστήματα? Θετικό είναι σε αυτά τα δύο διαστήματα και αρνητικό στο τρίτο διάστημα. Και μένει τώρα να συμπληρώσουμε το πρόσημο του 5χ και 4 δια χ και 1. Εδώ θέλει προσοχή, γιατί αυτό το κλάσμα δεν ορίζεται για ποια τιμή του χ. Δεν ορίζεται όταν ο παρονομαστής είναι 0. Αν το χ είναι μείον 1, δεν ορίζεται το κλάσμα. Πώς θα φανεί αυτό στον πίνακα? Ότι το κλάσμα δεν ορίζεται αν το χ είναι μείον 1. Τι θα βάλουμε εδώ? Θα βάλουμε δύο γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κλάσμα δεν ορίζεται στο μείον 1. Μηδενίζεται όταν μηδενίζεται και ο αριθμητής, δηλαδή στο 4 πέμπτα. Και μένει το πρόσημο αυτού του κλάσματος, που είναι θετικό και που είναι αρνητικό. Σε αυτό το διάστημα τι πρόσημο έχει αυτό το κλάσμα? Εξαρτάται από το πρόσημο του αριθμητή και του παρονομαστή. Ο αριθμητής είναι θετικός, ο παρονομαστής θετικός. Άρα το κλάσμα τι είναι? Θετικό βάζουμε συν. Σε αυτό το διάστημα ο αριθμητής είναι αρνητικός, ο παρονομαστής θετικός. Άρα το κλάσμα είναι αρνητικό. Και τέλος, αριθμητής και παρονομαστής αρνητικό. Άρα το κλάσμα είναι θετικό. Και εμείς θέλουμε να λύσουμε, επανερχόμαστε, αυτή την ανισότητα, δηλαδή πότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Εδώ και εδώ. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα το κλάσμα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, πότε? Το χ λοιπόν ανήκει στο μείον άπειρο μείον 1 ανοιχτό, γιατί εδώ έχουμε διπλή γραμμή, ένωση κλειστό μείον 4 πέμπτα κόμμα συν άπειρο, και να το βάζαμε εδώ κλειστό, να κάνω αυτό το λάθος, έχουμε ήδη τον περιορισμό ότι το χ είναι διάφορο του μείον 1. Άρα το πεδίο ορισμού της σύνθεσης, να δούμε για ποια σύνθεση μιλάμε. Μιλάμε για τη σύνθεση της F με τη J. Είναι ίσο με το μείον άπειρο μείον 1, ένωση μείον 4 πέμπτα κόμμα συν άπειρο. Ήταν λίγο δύσκολο το πεδίο ορισμού αυτής της σύνθεσης, έπρεπε να λύσουμε αυτή τη σχετικά δύσκολη ανισότητα. Και τέλος έμεινε μόνο ο τύπος, τον οποίο τον έχουμε λίγο πιο κάτω, ας τον αξιοποιήσουμε. Γράφω εδώ τους δύο τύπους για να τους βλέπουμε. Η F είναι ίση με χ δια χ και 1 και η J του χ είναι ίση με ρίζα του 2χ και 8. Για τον τύπο της σύνθεσης λοιπόν, αντικαθιστούμε πρώτα, είπαμε, τον τύπο της συνάρτησης που είναι μέσα στην παρένθεση.
Άρα έχουμε J και αντί για F του Χ βάζουμε το Χ δια Χ και 1. Και τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Πόσο κάνει αυτό? Γράφουμε τον τύπο της J. Να ο τύπος της J. Ρίζα του 2 Χ και 8. Γράφουμε λοιπόν ρίζα του 2 επί Χ και 8. Αλλά δεν βάζουμε Χ. Γιατί δεν έχουμε το J του Χ. Έχουμε το J του Χ δια Χ και 1. Τι θα βάλουμε λοιπόν αντί για Χ? Αντί για Χ θα βάλουμε Χ δια Χ και 1. Αν θέλουμε κάνουμε λίγες πράξεις ακόμα. Λέμε ρίζα του 2 Χ δια Χ και 1. Συν, αντί να βάλουμε 8, λέμε 8 επί Χ και 1 δια Χ και 1. Και έχουμε ρίζα του 2 Χ και 8 Χ. Μας κάνει 10 Χ συν 8 επί 1 8 δια Χ και 1. Και αν βγάλουμε το 2 κοινό παράγοντα, θα έχουμε ρίζα του 2 επί 5 Χ και 4 δια Χ και 1. Αυτός είναι ο τύπος της σύνθεσης. Κάναμε ένα παράδειγμα με το οποίο εξηγήσαμε και τις δύο περιπτώσεις, και όταν έχουμε σύνθεση της J με την F και όταν έχουμε σύνθεση της F με την J. Είπαμε και τη μεθοδολογία και λύσαμε αυτά τα δύο ερωτήματα, τις δύο αυτές περιπτώσεις. Μένει άλλη μια περίπτωση να έχουμε τη σύνθεση της F με τον εαυτό της που βγαίνει μια καινούρια συνάρτηση, αλλά είναι πιο εύκολη και μπορεί κανείς να τη λύσει αρκεί να μελετήσει αυτό το παράδειγμα.